συνάντηση αυτή της Φορής Γονέων, η πρώτη για το έτος 2024, την οποία ελπίζουμε να απολαύσετε και να ωφεληθείτε τα μέγιστα, διότι κύριος ομιλητής της συνάντησής μας αυτής είναι ο γνωστός σε όλους μας κύριος Ελευθέριος Ελευθεριάδης, ένας άνθρωπος που έχει καταναλώσει, έχει αφιερώσει, έχει προσφέρει τη ζωή του στην υπηρεσία της οικογένειας, των παιδιών, των γονέων. Δεν θα σας πω βιογραφικά στοιχεία. Δεν θα σας αναφέρω τις περγαμηνές του, τα τυχεία του, την επιστημονική του ενασχόληση ή το πώς εργάζεται στις διάφορες συνεδρίες με τους ανθρώπους που έρχονται να ζητήσουν προσωπικά τη βοήθειά του και τη συμπαράστασή του. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Καλείστε να απορροφήσετε ό,τι μας δίδει, ό,τι μας προσφέρει με τον καλύτερο τρόπο, διότι μπροστά μας, σαν γονείς, είτε μεγάλης είτε μικρής ηλικίας και σαν πατέρες και σαρκικοί και πνευματικοί, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά. Κυρίως όμως, αυτό που έχουμε είναι η ευθύνη των ψυχών μέσα στην οικογένεια, στον ευλογημένο αυτό θεσμό της οικογενείας. Δεν θα σας πω άλλα εγώ. Θα μας μιλήσει λίγο η κυρία Σοφία, κυρία Ζαχαράκη. Γιατί? Διότι αυτή η συνάντηση της Σχολής Γονέων γίνεται σε συνεργασία, για να μην πω ότι προηγείται κυρία Σοφία, με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Σιάτιστας. Σεβασμιότατε την ευχή σας, σεβαστοί πατέρες ευλογείτε, καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων του Γυμνασίου Γεώργιος Παπαγεωργίου, σας καλωσορίζω στην πρώτη συνάντηση της Σχολής Γονέων για τη φετινή χρονιά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία. Η σημερινή μας σύναξη έχει ως αφετηρία ένα κοινό σημείο. Ακούγοντας ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους, τις χαρές τους, τις δυσκολίες τους, η σκέψη, η καρδιά και ο νους όλων μας ενώνεται στην αγάπη μας για τα παιδιά. Είτε είμαστε γονείς, είτε παππούδες, είτε γιαγιάδες, είτε παιδαγωγοί. Η αγάπη μας φέρνει εδώ και η συνειδητοποίηση της ευθύνης μας να αναθρέψουμε παιδιά ψυχικά ισορροπημένα, γιατί από όλα τα ιερά έργα, σύμφωνα με τον Άγιο Θεοφάνη τον Έκλειστο, το ιερότερο είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Είμαστε εδώ γιατί αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε να γίνουμε γονείς που δεν απαιτούν από τα παιδιά μόνο να ακούν, αλλά γονείς που μπορούν να ακούσουν τα παιδιά τους. Ερχόμαστε εδώ γιατί, όπως λέει και ο κύριος Ελευθεριάδης, δεν θέλουμε απλώς τα παιδιά μας να είναι καλά παιδιά, αλλά παιδιά που θα είναι καλά, παιδιά ψυχικά υγιή, παιδιά με εσωτερική χαρά και γαλήνη. Τρέμει και λίγο η φωνή μου. Ο ρόλος του Συλλόγου σήμερα αρκείται σε ένα κάλεσμα προς τους γονείς και καθηγητές του σχολείου που δεν έχουν ως τώρα παρακολουθήσει κάποιο από τα μαθήματα της σχολής, ώστε να διαπιστώσουν κι αυτοί τι προσφέρουν τα μαθήματα και ότι κάθε μάθημα της είναι ένα πολύτιμο δώρο, ένα ακόμη εφόδιο για να συνεχιστεί το έργο που λέγεται Διαπαιδαγώγηση Παιδιών. Ευχαριστούμε όσους μπόρεσαν να παρευρεθούν και όσους ήθελαν, αλλά δεν μπόρεσαν. Θερμά ευχαριστούμε το Σεβασμιότατο που δέχτηκε αυτή τη συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, όπως και τον πατέρα Προκόπιο, που φρόντισε να είναι απόψε εδώ ο κύριος Ελευθεριάδης.
Ευχαριστούμε και τον κύριο Ελευθεριάδη για την παρουσία του απόψε. Όσοι τον παρακολουθείτε στο διαδίκτυο, ξέρετε πολύ καλά γιατί είναι απόψε εδώ ο κύριος Ελευθεριάδης. Επιτρέψτε μου να πω τον λόγο, μάλλον είναι τρεις οι λόγοι που είναι απόψε εδώ. Ο πρώτος λόγος είναι κάτι που έλεγε ο μακαριστός Μητροπολίτης μας Παύλος. Είχε πει σε μια σχολή γονέων ότι για να μπορέσει να σε βοηθήσει ο ψυχολόγος πρέπει να ξέρει τι είναι η ψυχή. Ο κύριος Ελευθεριάδης ξέρει τι είναι η ψυχή, γι' αυτό και είναι μαζί μας εδώ. Ο δεύτερος λόγος είναι πως όταν τα πράγματα στη ζωή του πάνε δύσκολα, δεν τα παρατάει, δεν τα βάζει κάτω, αλλά πιάνει την Παναγιά από το φουστάνι και συνεχίζει. Και ο τρίτος λόγος είναι πως το μόνο πράγμα που του δίνει, ένα από τα πράγματα που του δίνει απέραντη χαρά, είναι το ότι ο Χριστός ανέστη. Για αυτούς τους τρεις λόγους λοιπόν είναι σήμερα ανάμεσά μας και ευχόμαστε. Είμαστε σίγουροι μάλλον, όπως κάθε φορά, ότι θα φύγουμε από εδώ αποφασισμένοι κάτι να αλλάξουμε, ίσως κάτι να διορθώσουμε, κάτι να βελτιώσουμε στο γονεϊκό μας αιρό. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη σε αυτό το δύσκολο, αλλά και σε χρόνος ευλογημένο έργο της διαπαιδαγώγησης. Ευχαριστούμε. Ακούγεται καλά, εντάξει. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε αγαπητοί μου, χαίρετε αγαπητές, χαίρετε κυρίω πάντοτε, καλή και ευλογημένη χρονιά να έχουμε, καλή χρονιά και παναγιοσκέπαστη, γιατί έτσι άμα αυτός ο τόπος έτσι με αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε και γίνονται γύρω μας στη σήμερα ημέρα είναι ακόμα ζωντανός και είναι ακόμα όρθιος, είναι επειδή υπάρχει Παναγία. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, τι να σας πω. Δεν θα έδινα πολλές πιθανότητες διαφορετικά. Να ξεκινήσω, σεβασμιότητες, αγαπητοί πατέρες, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα μαζί σας. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή. Είναι για μένα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Δεν είναι κλισέ, όντως είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι σε αυτά τα μέρη. Τα τελευταία χρόνια κάνω κάποιες ομιλίες. Η πρώτη μου ομιλία, θυμάμαι, ήταν στα Γρεβενά. Με είχε πάρει ο Σεβασμιότητος τηλέφωνο. Ήταν για το Τριών Ιεραρχών, ήταν η πρώτη. Εκεί ήταν η πρώτη. Το Τριών Ιεραρχών ήταν η πρώτη. Ένα βράδυ του Ιανουαρίου. Ήταν η πρώτη. Εκεί ήταν η πρώτη Παπαχριστόπουλο, νομίζω. Λοιπόν, και από εκεί πέρα ξεκίνησαν οι ομιλίες και πάμε, ερχόμαστε, όλο εδώ πέρα γυρνάμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα στη Μακεδονία. Γιατί, ξέρετε, από όλα τα μέρη της Ελλάδας έχουν κάτι καλό να δώσουν, έχουν χάρη όλα τα μέρη της Ελλάδας. Όλα τα μέρη της Ελλάδας έχουν ομορφιές. Είναι κάποια μέρη όμως, όπως εδώ πέρα η Σιάτιστα, όπως τα Γρεβενά, όπως η Φλόρινα, όπως η Καστοριά, όπως οι Σέρες, όπως η Δράμα, που περπατάς εκεί πέρα και νιώθεις ένα ρίγος. Περπατάς εκεί πέρα και νιώθεις ότι εδώ πέρα έχει έναν άλλον αέρα. Ελευθερίας. Υπάρχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Και νομίζω ότι για αυτό εδώ πέρα το πράγμα φταίνε πολλά πράγματα. Αυτό το πράγμα οφείλεται σε πολλά πράγματα. Οφείλεται στους Αγίους οι οποίοι έχουν περάσει από εδώ. Οφείλεται στους ήρωες οι οποίοι πέρασαν εδώ πέρα. Οφείλεται στα αίματα τα οποία είναι νοπά ακόμα κάτω στο χώμα. Αυτά λέγαμε το Σεβασμιότητο πριν εκεί πέρα λίγο που μιλούσαμε. Έτσι, όπου και να πατήσεις, πατάς αίμα σε αυτά εδώ πέρα τα μέρη. Νομίζω ότι αυτό εδώ πέρα μας έχει αφήσει μια πολύ μεγάλη ιερή παρακαταθήκη. Ιερή παρακαταθήκη. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα μαζί σας. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που κάνατε τον κόπο να έρθετε εδώ πέρα, να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου, σωστά, του Γυμνασίου, έτσι, για την πρόσκληση και αυτήν εδώ πέρα τη συνδιοργάνωση. Δεν θα κουράσουμε πάρα πολύ. Προσπαθούμε έτσι οι εισηγήσεις μας να είναι σύντομες για να μας μένουν κάποια πραγματάκια. Σήμερα αποφασίσαμε το θέμα μας να είναι οι προσδοκίες. Οι προσδοκίες. Αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα, αγαπητοί μου. Αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα, αγαπητές. Οι προσδοκίες που έχουμε οι άνθρωποι από τα παιδιά μας. Οι προσδοκίες που έχουμε οι άνθρωποι από τα εγγόνια μας.
οι προσδοκίες και κατά πόσο αυτές μπορούν να επηρεάσουν την υγιή ανάπτυξη των παιδιών. Θα προσπαθήσουμε, όπως είπαμε, να μην κουράσουμε πολύ και αυτό το οποίο κάνουμε στις εισηγήσεις, αυτό το οποίο κάνουμε σε αυτές τις μικρές ομιλίες είναι να δίνουμε κάποια σημεία. Κάποια σημεία προς προβληματισμό. Και σεβασμιότητα στο τέλος, αν έχουμε χρόνο, και να κάνουμε και κάποια συζήτηση πάνω σε αυτά τα οποία θα έχουν ελεγχθεί. Λοιπόν, προσδοκίες. Τι είναι προσδοκίες? Τι εννοούμε, αγαπητοί μου, όταν λέμε έτσι, όταν αναφερόμαστε στη λέξη προσδοκίες? Η λέξη προσδοκώ είναι μια σύνθετη λέξη. Εδώ πέρα έχουμε και φιλολόγους, φαντάζομαι, μπορεί να με διορθώσουν. Η λέξη προσδοκώ είναι μια σύνθετη λέξη. Είναι μια λέξη η οποία αποτελείται από το πρώτο συνθετικό της λέξης προς και το δεύτερο συνθετικό της λέξης δέος. Η σημασία της λέξης προσδοκώ είναι ότι περιμένω κάτι με δέος. Περιμένω κάτι έτσι με πολύ μεγάλη λαχτάρα. Περιμένω κάτι με ελπίδα. Έτσι λοιπόν η προσδοκία σημαίνει να ελπίζεις ότι κάτι θα συμβεί. Κάτι μεγάλο θα συμβεί. Κάτι μεγάλο είτε καλό, κάτι μεγάλο είτε κακό. Ανάλογα σε τι αναφερόμαστε κάθε φορά, η προσδοκία, ανάλογα σε τι αναφέρει η προσδοκία κάθε φορά, από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε και αν η ρίση της λέξης αυτής υπονοεί κάτι θετικό ή κάτι αρνητικό. Παραδείγματος χάρη, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία και λέμε, ας πούμε, το πιστεύω, εκεί πέρα λέμε προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Εκεί εννοούμε κάτι καλό, αναφερόμαστε σε κάτι καλό, σε κάτι θετικό. Όταν όμως μιλάμε για τις προσδοκίες που έχουμε από τα παιδιά μας, όταν μιλάμε για τις προσδοκίες που έχουμε από τους άλλους ανθρώπους, όταν μιλάμε για τις προσδοκίες που έχουμε από τη γυναίκα μας, από τον άντρα μας, εκεί πέρα η λέξη συνήθως αποκτά ένα αρνητικό νόημα, αποκτά μια αρνητική χρειά. Όταν περιμένεις λοιπόν με λαχτάρα κάτι από κάποιον, έτσι, με πίεση, με μια ένταση, εκεί πέρα μάλλον έχουμε κάτι αρνητικό. Και γιατί αρνητικό, θα βιαστεί να πει κανείς? Γιατί να είναι κάτι αρνητικό να περιμένω κάτι από κάποιον άλλο? Είναι αρνητικό για δύο λόγους, αγαπητοί μου. Πρώτον, γιατί όταν περιμένουμε έντονα από κάποιον άνθρωπο κάτι, αυτομάτως δεν σεβόμαστε την ελευθερία του. Δεν σεβόμαστε την ελευθερία που του έχει δώσει ο Θεός. Γιατί με το να περιμένουμε πράγματα από έναν άνθρωπο που στην ουσία είναι δικές μας προβολές, είναι δικά μας θέλω, είναι δικές μας σκέψεις, είναι δικές μας ενορμήσεις, περιμένουμε να γίνει αυτός ο άνθρωπος κάποιος άλλος. Περιμένουμε να λειτουργήσει λίγο διαφορετικά. Περιμένουμε να μπει στη διαδικασία με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο και να αναπτυχθεί με έναν τρόπο με τον οποίο εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο η λέξη προσδοκία έχει μια αρνητική χρειά είναι επειδή και εμείς οι ίδιοι γινόμαστε εν τέλει δέσμοι αυτών των προσδοκιών. Όταν εγώ έχω προσδοκία από τα παιδιά μου, όταν εγώ έχω προσδοκία από τη γυναίκα μου, όταν εγώ έχω προσδοκία από τον άντρα μου, τι γίνεται? Είμαι σε μια συνεχή εσωτερική ταραχή προκειμένου να καταφέρω να πετύχω και να δω στον άλλον αυτό που έχω στο μυαλό μου, να το δω πάνω του. Για αυτούς εδώ πέρα τους δύο λόγους, οι προσδοκίες που έχουμε από τους ανθρώπους, αγαπητοί μου και αγαπητές, είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Το λέει πάρα πολύ ωραία ο γνωστός, έτσι σε πολλούς, ο πατέρας Βαρνάβας ο Γιάννη, το λέει στη Θεσσαλονίκη, λέει απογοητεύεται ο άνθρωπος ο οποίος έχει προσδοκίες. Γιατί αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί και να αλλάξει τον άλλον, αλλά και δεν είναι ποτέ ο ίδιος ήρεμος μέσα του, γιατί συνέχεια θέλει κάτι από τον άλλο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο εισαγωγικό, ίσως λίγο πιο δύσκολο, ξεκινάμε έτσι με πιο δύσκολους όρους σήμερα, το οποίο θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση. Τι είναι προσδοκία? Προσδοκία είναι η έντονη ελπίδα, η έντονη επιθυμία να γίνει κάτι. Η προσδοκία μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι και κακή. Οι προσδοκίες από ανθρώπους συνήθως είναι κακές. Και γιατί είναι κακές? Είναι κακές επειδή και δεν σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου ανθρώπου, έτσι, και μπαίνουμε στη διαδικασία και δεν είμαστε ήρεμοι εσωτερικά εμείς. Και πάμε λίγο παρακάτω να συνεχίσουμε τη σκέψη μας. Αυτό είναι που παθαίνουμε με τα παιδιά μας. Δημιουργούμε και έχουμε προσδοκίες από τα παιδιά μας και αυτό σιγά σιγά έρχεται και τρώει τη σχέση μας μαζί τους σαν το σαράκι. Όλοι δημιουργούμε προσδοκίες, όλοι έχουμε προσδοκίες από τα παιδιά, όλοι έχουμε προσδοκίες από τα εγγόνια. Να είναι καλά παιδιά. Τι είναι αυτό? Μια προσδοκία. Να φέρονται καλά στην κοινωνία τα παιδιά μας. Είναι μια προσδοκία. Να είναι καλοί μαθητές, να ακούνε, να έχουν υπομονή, να μην μαλώνουν μεταξύ τους, να γίνουν επιστήμονες, να πάνε μπροστά, να πάρουν πτυχία, να πάρουν μεταπτυχιακά, να πάρουν γλώσσες, το ένα το άλλο. Μουσικές, τέχνες και εγώ δεν ξέρω τι.
αργότερα, προσδοκίες. Αυτές είναι προσδοκίες, έτσι. Αργότερα έχουμε και άλλες. Να μεγαλώσει και να βρει μια καλή κοπέλα. Να βρει ένα καλό παιδί, να παντρευτεί. Άντε, τώρα είναι μαζί με την καλή κοπέλα, είναι με το καλό παιδί, να παντρευτούν να κάνουν, και ένα γάμο. Κάνανε το γάμο, τώρα να κάνουν και ένα παιδί. Και αν κάνουν ένα παιδί, τώρα να κάνουν και δεύτερο παιδί, ας πούμε. Να κάνουν και τρίτο παιδί. Και μετά, σαν πολλά παιδιά, δεν κάνατε. Μήπως σιγά σιγά να μαζευτείτε. Προσδοκίες είναι αυτά. Αυτά είναι προσδοκίες. Και μετά να πάρουν και ένα καλό σπίτι, να πάρουν και καλό αμάξι. Και όχι και τόσο καλό, γιατί πού ξοδεύετε τα λεφτά σας, εμείς αλλιώς θα κάνουμε τα λεφτά. Τότε προσδοκίες και αυτά. Φέρτε μας και κάνα παιδί να προσέχουμε. Και όταν τους τα πηγαίνεις τα παιδιά να τα προσέχουν, πάρτε και λίγο. Εντάξει, τώρα και εμείς μεγαλώσαμε και τα παιδιά μας τα ξεπαιδιάσαμε. Προσδοκίες και αυτά. Βλέπετε λοιπόν ότι μπαίνουμε οι άνθρωποι σε μια. Μπαίνουμε σε ένα κυκαιώνα. Σε ένα κυκαιώνα προσδοκίες. Αυτή τη στιγμή που γίνεται το παιδί, περιμένουμε πράγματα από το παιδί. Σχολείο, πανεπιστήμιο, τέχνες, τέτοια ιστορία. Και τι γίνεται, το φορτώνουμε το παιδί πάνω σαν γαϊδούρι. Λοιπόν, συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν αυτά. Πείτε μου, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, λέω, μην είναι μόνο στο δικό μας το χωριό, φαντάζομαι και στα δικά σας τα χωριά. Λοιπόν, και τι γίνεται, έρχονται και βαραίνουν τα παιδιά. Και αυτές οι προσδοκίες λοιπόν έρχονται αγαπητές, έρχονται αγαπητοί μου και εκφράζονται με δύο τρόπους. Με δύο τρόπους. Είτε άμεσα. Είτε έμεσα. Αυτό δεν είναι μια επίσημη διάκριση, δηλαδή δεν θα ανοίξετε κάποιο εγχειρίδιο και θα το δείτε αυτό που σας λέω. Είναι μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των προσδοκιών, το πώς τις προβάλλουμε στα παιδιά μας. Θέλω αυτό, θέλω να κάνεις εκείνο, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, θέλω το παράλληλο. Μην μιλάς, μην νοιάζεις. Αυτά είναι άμεσες προσδοκίες. Άμεσες γιατί έχουν ένα ξεκάθαρο ζητούμενο από το παιδί. Και έχουμε όμως και έναν έμεσο τρόπο. Και αυτός ο έμεσος τρόπος είναι πιο ύπουλος. Συμβαίνουν όλα αυτά, λέμε κάνουμε ράνε. Και αρχίζουμε μετά, επειδή το παιδί δεν γλωτσάει από κάποια στιγμή και μετά, αρχίζουμε. Εντάξει, εσείς ό,τι θέλετε κάνετε. Και εγώ μια γνώμη λέω απλά. Και καλά να μην πω τη γνώμη μου, και να μην πω τη γνώμη μου. Εγώ σε μεγάλωσα, εγώ σε ανέθρεψα, εγώ σε πόντι, σας ζητάει, σας έκανα, σε έρανα. Πολύ ακριβά. Έτσι, πολύ. Λοιπόν, εγώ τράβηξα για σένα αυτά και εσύ τώρα δεν γυρνάς, να με κοιτάξεις και τα λοιπά. Και εντάξει, δεν ξαναμιλάω και δεν λέω κουβέντα, κάτι τέτοιο. Και μούτρα. Μούτρα. Προσδοκίες είναι γι' αυτό. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο έτσι, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι θείοι, οι θιές κτλ. Όλοι. Σέβασμε ότι όλοι μας το κάνουν αυτό. Και ο ιερέας μπορεί να το κάνει και ο προπονητής μπορεί να το κάνει. Και οποιοδήποτε έχει να κάνει με παιδιά, κατεβάζει τα μούτρα του. Έμεσος ψυχολογικός εκβιασμός. Προσδοκίες. Αυτό. Ένας έμεσος τρόπος να επιβάλλεις τα θέλω σου, να προβάλλεις τα θέλω σου. Τι είναι η προβολή στην ψυχολογία, τι εννοούμε σαν προβολή. Πώς έχουμε εδώ πέρα, έχουμε πίσω μαθητές, είστε παιδιά. Φοιτητές, ωραία, χαίρετε. Πώς έχουμε το projector, ο projector αυτό τι κάνει, για μια προβολή. Κατεβαίνει εδώ να παίρνει, προβάλλει πάνω εικόνες. Έτσι λοιπόν και οι γονείς και οι παππούδες προβάλλουν πάνω στα παιδιά δικά τους θέλω, δικές τους εικόνες. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο το οποίο θέλουν να κρατήσουν για σήμερα. Το κάνουμε όλοι. Μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Όλοι το κάνουμε. Και το κάνουμε είτε με άμεσο τρόπο, όπως είδαμε, είτε με έμεσο τρόπο, που είναι στην ουσία ένας ψυχολογικός εκβιασμός. Και συνεχίζουμε τη σκέψη μας λίγο παρακάτω. Και να μου πείτε τώρα, δεν το σκέφτεται κανένας, δηλαδή θα πει κάποιος. Δηλαδή και τι να κάνουμε, να μην λέμε τίποτα, να μην μιλάμε, να μην έχουμε γνώμη, εμείς τίποτα εκεί μόνο να τα μεγαλώνουμε και μετά να τα αφήνουμε, τα λέτε. Λοιπόν, δεν πρέπει έτσι να τα γαλουχίσουμε τα παιδιά μας. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό πράγμα η διάκριση. Εγώ, σεβασμιότητα, αγαπητοί πατέρες, εγώ αυτό το άκουσα από τον πατέρα Ευσέβιο το πείτε πρώτη φορά, ότι η διάκριση είναι η μεγαλύτερη αρετή. Δεν ήξερα τι ήταν διάκριση, τότε ήμουνα Τετάρτη Δημοτικού, Πέμπτη, δεν ξέρω πόσο ήμουν, μετά σιγά σιγά με τα χρόνια το κατάλαβα. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η λεπτότητα. Να ξέρει ο άνθρωπος, να ξέρει το πότε, να ξέρει το πώς, να ξέρει και το εάν θα πρέπει να μιλήσει. Σε αυτό λοιπόν το σημείο έχουμε να πούμε το εξής. Άλλο πράγμα η προσδοκία και άλλο πράγμα η εκπαίδευση. Προσδοκία είναι το να περιμένεις τον άλλον άνθρωπο να γίνει όπως ακριβώς τον θέλεις εσύ, όπως τον ονειρεύεσαι, όπως λέμε μια φορά, θέλω να βρω, όπως τον ονειρεύομαι, να δείξω ψήφος, μελαχρινός, το ένα, το άλλο κτλ. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, αυτό μπορεί να είναι και σωστό, δεν είναι κακό, αλλά είναι ένα δικό σου θέλω, είναι ένα δικό σου κομμάτι. Εκπαίδευση
είναι να θέλεις τον άλλον άνθρωπο να τον κάνεις να είναι ικανός να σταθεί από μόνος του. Να σταθεί μόνος του. Να αναπτύξει τα δικά του θέλω. Να αναπτύξει υγιώς τις δικές του επιθύσεις. Προσδοκία είναι το να ασχολείται ο άνθρωπος με ένα αντικείμενο. Αυτό που θέλω από τον άλλον, αυτό που θέλω να γίνει άλλος. Τα λέω σωστά συντακτικά αντικείμενο, δεν λέγεται αυτό. Αυτό που θέλω, από το αυτό τι είναι αντικείμενο είναι. Δεν ξέρω, κάνω φιλόλογο έχουμε. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να γίνει ο άλλος, αυτό που θέλω να πετύχει ο άλλος, αυτό που θέλω να πράξει ο άλλος, αυτό είναι προσδοκία. Η εκπαίδευση ασχολείται με τη μεθοδολογία. Να μάθω στον άλλον το πώς. Το πώς θα γίνει ελεύθερα σκεπτόμενος. Το πώς θα είναι λειτουργικός. Το πώς αυτός ο άνθρωπος θα είναι ευτυχισμένος. Για να το δούμε ακόμα πιο απλά. Προσδοκία είναι να αγαπάς κάποιον, γιατί αγαπάμε τα παιδιά μας, δεν λέω όχι. Αγαπάμε τα εγγόνια μας. Και να θέλεις να ταΐσεις το παιδί σου και να ταΐσεις το εγγόνι σου το ψάρι όπως το τρως εσύ. Το συγκεκριμένο ψάρι, συγκεκριμένα ψημένο, συγκεκριμένα λατισμένο, που μπορεί να είναι πολύ νόστιμο, εγώ δεν διαφωνώ, αλλά είναι όπως το θέλεις εσύ. Ενώ εκπαίδευση είναι το να μάθεις το παιδί να ψαρεύει. Να του πεις τι τρως εσύ και αφού του έχεις μάθει να ψαρεύει, από εκεί και πέρα ας κάνει ό,τι θέλει. Χρειάζεται όμως διάκριση αυτό. Έχοντας λοιπόν αυτήν εδώ πέρα, αυτή τη διαφορά στο νου, πρέπει να προσέξουμε τρία πραγματάκια, αγαπητοί μου. Τρία πραγματάκια, αγαπητές μου, σε σχέση με τα παιδιά μας, ούτως ώστε να μην καταλήγουμε να τα επιβαρύνουμε με τις δικές μας προσδοκίες, με τα δικά μας έτσι, projections. Ποια είναι αυτά τα τρία πράγματα? Το πρώτο είναι η ηλικία που πρέπει να προσέξουμε. Το δεύτερο είναι το πλαίσιο που πρέπει να προσέξουμε. Και το τρίτο είναι είναι το υπόβαθρο του ατόμου, του παιδιού που έχουμε απέναντί μας. Ας τα δούμε ένα-ένα. Ας μιλήσουμε για την ηλικία. Τι είναι η ηλικία, πρέπει να ξέρουμε μέχρι πού θα μιλήσουμε στο κάθε παιδί, στο κάθε στάδιο της ανάπτυξής του. Εγώ δεν είμαι παιδοψυχολόγος, να πω την αλήθεια, μπορείτε κάποια στιγμή σε βασιμότητα ένας παιδοψυχολόγος ίσως θα σας αναλύσει πολύ καλύτερα τα στάδια αυτά. Να κάνω όμως εγώ μια εισαγωγή πάνω σε αυτό. Αλλιώς θα μιλήσει ένα παιδί όταν είναι βρέφος, όπως καταλαβαίνετε. Αλλιώς θα μιλήσει ένα παιδί όταν πάει στο νηπιαγωγείο. Αλλιώς θα μιλήσει ένα παιδί όταν θα πάει στο δημοτικό, όταν θα πάει στο γυμνάσιο, όταν θα πάει στο λύκειο, όταν θα είναι ένας μαντράχαλος δύο μέτρα μέχρι εκεί πάνω. Λοιπόν, το να είσαι πάνω από το παιδί σου και να του λες και να του κάνεις και να το στο νηπιαγωγείο, αυτό εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο είναι υγιές. Το να λες τα ίδια ακριβώς πράγματα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φτάσει, ξέρω εγώ, να είναι 17, 18, 20, 22 χρονών, αυτό εδώ πέρα δημιουργεί ψυχοπαθολογία, έχει καταστροφικές επιπτώσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι η ηλικία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που μπορεί να δουλεύουν, να έχουν σπουδάσει, να έχουν κάνει πτυχία, πτυχιακά, διδακτορικά και εγώ δεν ξέρω τι, να έχουν οικογένειες και να έχουν ακόμα τις μητέρες τους, πατέρες τους, παππούδες, γιαγιάδες να ανακατεύονται εκεί στις ζωές τους να κάνουν, για να τα κάνουν όλα εκεί. Εγώ λέει να μην πω μια άποψη, να μην πω κάτι, να μην πω, και δεν θα πεις. Ηλικία λοιπόν. Το δεύτερο, το πλαίσιο. Πρέπει να έχουμε το νου μας, να έχουμε στο νου μας μάλλον το περιβάλλον το οποίο πλαισιώνει το παιδί. Πού μεγαλώνει, με ποιους μεγαλώνει, τι προβλήματα έχει, τι δυσκολίες έχει το παιδί αυτό, τι έννοιες έχει, τι χαρές έχει το παιδί. Αλλιώς αντιμετωπίζουμε ένα παιδί που, για παράδειγμα, μόλις χώρισαν οι γονείς του, αλλιώς αντιμετωπίζουμε ένα παιδί που ξεκινάει πρώτη μέρα στο σχολείο σε σχέση με ένα που είναι στο σχολείο 3-4 χρόνια, έχει φτάσει τετάρτη δημοτικού. Αλλιώς αντιμετωπίζουμε ένα παιδί που μόλις μετακόμισε και ήρθε στη Σιάτιστα από τη Μεγαλούπολη, παραδείγματος χάρη, σε σχέση με ένα παιδί που γεννήθηκε εδώ πέρα. Λοιπόν, και τέλος το υπόβαθρο. Κάθε παιδί, να έχουμε το νου μας, να το έχουμε στο μυαλό μας, είναι μοναδικό. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, θα πούμε γι' αυτό λίγο και παρακάτω, για να βλέπουμε τις ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε παιδί. Να βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του, να βλέπουμε την αντίληψη, να βλέπουμε ας πούμε τις αντοχές του. Θα μας πει ο Παπαχρήστος εδώ πέρα, που έχει πάρα πολλά παιδιά και εγγόνια τώρα. Είναι ίδια τα παιδιά ο Παπαχρήστος μεταξύ τους? Δεν είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Ένα παιδί ευαίσθητο δεν το αντιμετωπίζει με το παιδί, με ένα παιδί που είναι ας πούμε σκληροτράχυλο. Εγώ παραδείγματος χάρη μικρός ήμουν ένα τέτοιο, δεν καταλάβαινα τίποτα. Με μαλώναν, με κάτι, δεν με νοιάζει καθόλου. Τα αδέρφια μου ήταν, και εμείς είμαστε πολλά αδέρφια,
Οι αδερφές μου, παραδείγματος χάρη, ήταν πιο ευαίσθητες, πιο κλεπτισμένες. Έλεγε κάτι. Έλεγε κάτι η μαμά μου, ξέρω, ο παπάς μου και κατευθείαν ηρεμούσαν. Πόπι τα παιδιά από μένα πήραν να ξέρεις, οπότε μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, η Πόπι είναι η γυναίκα μου. Λοιπόν. Οπότε θέλει λίγο προσοχή να βλέπουμε ποιον άνθρωπο έχουμε. Ποιον άνθρωπο έχουμε απέναντί μας, τι υπόβαθρο έχει. Μιλούσαμε με το Σεβασμιότητο πριν πάνω στο Επισκοπείο και μας έλεγε ο Σεβασμιότητος για μια περίπτωση, για ένα παιδί, ας πούμε, στο σχολείο, το οποίο σε πρώτο χρόνο, ο Σεβασμιότητος, όπως είπατε, ήταν, έβλεπε σε ένα παιδί αγριεμένο κτλ. Επειδή όμως η δασκάλα κάθισε και είδε το υπόβαθρο και είδε τι γίνεται στο σπίτι και είδε τι γίνεται με τον μπαμπά, με τη γιαγιά, με τη μαμά, το αγκάλιασε. Τσουκ, άνοιξε το παιδί, άνθησε το παιδί. Και έβλεπε έναν άνθρωπο που ήταν, ας πούμε, έναν νεαρό, ο οποίος ήταν, ξέρω εγώ, Παναγία μου, βόηθα. Και μόλις το σκάλισες, έβλεπες ότι πραγματικά η Παναγία βοηθάει εκεί μέσα. Έβλεπες να την ανθίσει. Φοβερά. Πώς έλεγε ο Παπαναγίας ο Κωνσταίνης, λέει, τι θέλει ο άνθρωπος, μια αγκαλιά θέλει. Αυτό θέλει. Αυτό είναι το επόμενο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση, αγαπητοί μου και αγαπητές μου. Πρέπει να ξέρουμε να μιλήσουμε, αν θα μιλήσουμε, πώς θα μιλήσουμε. Και μέχρι ποιο σημείο θα μιλήσουμε. Να σκεφτόμαστε πολύ καλά την ηλικία του παιδιού που έχουμε απέναντί μας, να σκεφτόμαστε το πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνει το κάθε παιδί και να ψάχνουμε να δούμε και τι υπόβαθρο υπάρχει πίσω από το κάθε παιδί. Εάν τα κάνουμε αυτά, θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από τις προσδοκίες, από τα θέλω, από τις απαιτήσεις με τις οποίες τα φορτώνουμε καθημερινά. Και να θυμάστε εκείνο το παράδειγμα με το ψάρι. Εκπαίδευση είναι το να μάθεις το παιδί να ψαρεύει. Προσδοκία είναι να το αναγκάζεις να τρώει το δικό σου ψάρι καθημερινά. Και πάμε λίγο παρακάτω, να βουτήξουμε λίγο πιο βαθιά σε αυτά τα οποία συζητάμε. Από πού πηγάζουν οι προσδοκίες, έτσι εδώ πέρα, όσοι ασχολούνται με ψυχολογία, ψυχαναλυτικά τέτοια τώρα, φοβερά, τρομερά. Από πού πηγάζουν. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ πέρα δεν είναι η απάντηση ούτε εύκολη, δεν είναι η απάντηση ούτε απλή. Είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Θα δώσουμε κάποια στίγματα σε αυτό το κομμάτι. Οι προσδοκίες μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολλών πραγμάτων. Προσδοκίες μπορεί να είναι αποτέλεσμα ανασφαλιών που κουβαλάνε. Όταν εμείς έχουμε ανασφάλειες από την παιδική μας ακόμα ηλικία, φοβούμενοι μήπως τα παιδιά μας περάσουν τα ίδια κάποια στιγμή. Πάμε εκεί πέρα και τα πουκώνουμε. Έχετε ακούσει εκείνο που λέγανε παλιά κατοχικό σύνδρομο? Το έχετε ακούσει ποτέ? Βλέπατε ποτέ? Αυτό ήταν στην καθομιλουμένη που το χρησιμοποιούσαμε. Άνθρωποι που πέρασαν πείνα, κατοχή κτλ. Είχαν μια τάση να μαζεύουν φαγητά, να τα μαζεύουν και να τρώνε λιπαρές. Γι' αυτό θα δείτε έτσι πολύ μεγαλύτερους ανθρώπους συχνά είχαν χειρότερη διατροφή και τρώγαν λίπη, τρώγανε ζαμπόν, κρέατα. Πράγματα που δεν δικαιολογούνταν, αλλά ήταν ένα κατάλοιπο αυτό. Οπότε λέγανε του παιδί, φάει. Για γιατί τι κάνουν στα παιδιά, φάει. Να τώρα προσπαθούμε να τα χάσουμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι μια ανασφάλεια, είναι μια προβολή. Είναι προσδοκία που έχει ο μεγαλύτερος στο παιδί. Είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο βγαίνουν προσδοκίες απέναντι στα παιδιά μας. Όχι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Μπορεί να φταίνει, ας πούμε, τα συμπλέγματα που έχουμε. Τα κόμπλεξ δηλαδή. Τα κόμπλεξ που κουβαλάμε όλοι, κομπλεξικό. Άμα σε πούνε κομπλεξικό, παρεξηγέσαι. Άμα σε πει κανένα ψυχολόγο, έλεγε να δούμε τα συμπλέγματά σου, λε. Για να τα δούμε. Για να τα σκαλίσουμε. Λοιπόν, πράγματα που δεν καταφέραμε εμείς στη ζωή μας πολλές φορές. Έτσι, φαντασίες που είχαμε εμείς για τον εαυτό μας. Προσπαθούμε τώρα να τα ζήσουμε όλα αυτά μέσα από τις ζωές των παιδιών μας. Εγώ ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής, οπότε πάω το μικρό μπάλα. Μα δεν σκαμπάζει, δεν παίζει καλά. Όχι, θα παίξει. Έχω έναν φίλο. Πήγαινε το παιδί μπάσκετ, λέει, θα βγάλουμε λεφτά. Λέω, ας το παιδί, άβαλο είναι. Ας το σπίτι να ησυχάσει. Όχι, εκεί πέρα λέει, είναι ο επόμενο σαν Αντετοκούνμπο. Τέλος πάντων, τον ξέγραψε, τον έγραψε τώρα άλλο άθλημα. Τένις. Λοιπόν, θα δούμε. Αυτά είναι δικά μας συμπλέγματα. Θέλετε να το σοβαρέψουμε και λίγο? Πάμε οι μαμάδες, ξέρω εγώ, να παντρευτείς μικρός, ούτε για αστεία. Εγώ που παντρεύτηκα τα 19 μου, τι κατάλαβα?
ακούσει και η κοπέλα μου, να γνωρίσει πολλέ, να γνωρίσει πολλού. Ο παπά μου, 30, 35 να γίνει το παιδί. Το παιδί γελάμε, αλλά μετά κλαίμε. 35 να γίνει το παιδί. Χτυπάει το τηλέφωνο στο γραφείο, ναι, γεια σα. Λέει, γεια σα. Θέλω να κλείσουμε ένα ραντεβού, λέει, για το μικρό. Λέω, δεν αναλαμβάνουμε παιδιά, λέω. Έχουμε συναδέλφου. Όχι, λέει, δεν είναι παιδί. 39 χρόνια. Πήρε μαμά τηλέφωνο. Δηλαδή, αυτά τώρα, αυτά. Εμεί γελάμε. Αλλά ο 39χρονος που πήρε η μαμά του τηλέφωνο να κλείσει το ραντεβού, αύριο θα σε χειρουργήσει. Ο άλλος θα διοικήσει, θα διδάξει τα παιδιά σου. Ο άλλος θα είναι ο ιερέας στην ενορία. Ο άλλος θα είναι ο ψυχολόγος. Ο άλλος θα είναι ο οικογενειάρχης. Και αυτός θα κληθεί αυτός ο άνθρωπος να μου βγάλει ισορροπημένους ενήλικες στην κοινωνία. Πώς θα γίνει αυτό, για πείτε μου. Πώς θα γίνει αυτό. Παιδιά θα κάνει. Αχ, χαίρομαι πολύ. Θα έρθουν παιδιά. Ναι, όλο το υπόλοιπο όμως πώς θα γίνει, πώς αυτός ο άνθρωπος θα σταθεί. Δηλαδή είναι σοβαρό, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Να τα έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Είναι μόνο αυτοί οι λόγοι. Όχι, είναι και άλλοι λόγοι. Άγχος αποχωρισμού. Δεν το λέω με την κλινική του μορφή. Ένα παράδειγμα είναι αυτό τώρα, έτσι. Οι γυναίκες το έχουν λίγο παραδοσιακά πιο έντονο. Παρατηρούμε να έχουν μια αγκίστρωση πάνω στα παιδιά. Πολλές φορές δεν τα βρίσκει τον άντρα του μια γυναίκα. Οι άντρες είναι πιο. Ποιο του γάνια είμαστε, δεν είναι πρόβλημα. Βλέπει, αγκιστρώνονται πάνω στο παιδί. Σταματάει, δεν ασχολείται τον άντρα. Ο άλλο σηκάζει εκεί πέρα. Και τι γίνεται, αγκιστρώνονται πάνω στο παιδί. Ωραία, έχω το παιδί μου τώρα. Και αρχίζει το αυτό λέει. Αρχίζει τώρα, προσδοκίε εκεί πέρα. Προβολές. Πνίγεται το παιδί. Μεγαλώνει, δεν είναι υγιή ενήλικα. Το ζευγάρι, καλά, έρχονται άλλα παιδιά. Πού μεταναστήσουμε έτσι κοινωνία μετά. Δεν γίνεται μετά. Δηλαδή. Από απλά πραγματάκια βλέπετε ότι δημιουργούνται τρομερά μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποια ψυχοπαθολογία και αυτό, αγχωτικού τύπου. Εγώ, ας πούμε, αυτό το έχω. Εγώ που σας λέω αυτό το έχω. Να, η γυναίκα μου γελάει. Κυρίως ιδεοληψίες, ψυχαναγκασμοί προκαλούν τέτοια πράγματα. Είναι η τάση εκείνη του ανθρώπου να ελέγξει τα πράγματα. Να ελέγξει τα πράγματα. Δηλαδή. Να τα έχω όλα τελειωμένα και να είναι εντάξει και να μην αρρωστήσει αυτός και να κάνει τους γιατρούς και να μην τρακάρει και να μην κάνει και να μοιράνει. Εγώ θα τα κάνω όλα, εγώ και εγώ και το μπουκώνω το παιδί. Εσύ. Λοιπόν, καταλάβατε. Αυτό όμως λέγαμε, πάλι πνίγει το παιδί, το κάνει. Έχω περιπτώσεις, μία πολύ αγαπημένο πρόσωπο, οδηγάει, 40 χρόνια οδηγάει. Καλή οδηγός. Ο άντρας θέλει να πάει για ψώνια. Ο άντρας, εγώ θα σε πάρω. Όχι για να την ελέγχει. Την πάει να βίνει, λέει παίζουν δύο να σε πάρω. Αυτό είναι γλυκό. Είναι ακίνδυνο, θα πει κάποιος. Ναι, αλλά βλέπετε ότι πάλι δημιουργεί έτσι μια δυσκολία αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Μια τάση ελέγχου. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα λοιπόν άγχου, μπορεί να είναι αποτέλεσμα υπερπροστασίας οι προσδοκίες που βγαίνουν. Υπερπροστασίας. Και άλλα πράγματα, φαντάζομαι, κοινός τόπος, όλα αυτά. Υπάρχει κοινός τόπος, κοινή πηγή όλων αυτών εδώ πέρα των αιτιών, των προσδοκιών που προβάλλουμε πάνω στα παιδιά μας. Υπάρχει ένας κοινός τόπος. Ναι, υπάρχει, αγαπητοί μου. Κοινός τόπος, κοινή συνιστός όλων αυτών εδώ πέρα των πραγμάτων είναι ο εγωισμός. Ο εγωισμός. Ο οποίος είναι άλλοτε, με συγχωρείτε, πελώριος. Εγωισμός, να γίνεις γιατρός, μεγαλογιατρός, καλό είναι να γίνεις γιατρός, ένα. Να χαρά, όπως λέγει, να γίνει. Να γίνεις ποδοσφαιριστή, να κάνεις. Είναι άλλοτε τέτοιο, είναι ένας πελώριος εγωισμός και άλλοτε είναι ένας μικρός ανεπαίσθητος εγωισμού, είναι ανεπαίσθητος. Ότι εγώ θα το κάνω καλό παιδί, εγώ θα ελέγξω τα πάντα. Μα δεν μπορείς ούτε μια τρίχα που λέει το Βαγγέλιο, τα μαλλιά σου να ελέγξεις, θα ελέγξεις το τέτοιο. Αλλά αυτό είναι πιο ακίνδυνο, θα λέγαμε. Ο εγωισμός είναι ο κοινός τόπος, είναι η κοινή πηγή της δημιουργίας όλων των προσδοκιών που έχουμε οι άνθρωποι. Αυτό είναι το επόμενο σημείο, αγαπητοί μου και αγαπητές, που θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση. Ανασφάλεια, κόμπλεξ, υπερπροστασία, ψυχοπαθολογία, άγχος αποχωρισμού, όλα αυτά, ναι, είναι πηγές προσδοκιών, κυρίως συνιστός όμως είναι ο εγωισμός. Και πάμε λοιπόν να πούμε ότι εντάξει, ωραία τα λέμε εδώ πέρα. Πάμε να πούμε όμως, να δούμε αν υπάρχουν πρακτικοί τρόποι και όχι θεωρίες, θεωρητικά πράγματα έτσι, ούτως ώστε
τρόποι που μπορούμε να κάνουμε, να ακολουθήσουμε, ξέρω, μικρά τρίκ, θα λέγαμε, ούτως ώστε να μην μπαίνουμε σε αυτή τη λούπα και να μην καταλήγουμε να πνίγουμε τα παιδιά μας με τις προσδοκίες μας αυτές, να μην πνίγουμε τα εγγόνια μας, να πνίγουμε τους ανθρώπους της ενορίας μας, να μην πνίγουμε τους μαθητές μας, να μην πνίγουμε. Υπάρχουν πραγματάκια, έχω σημειώσει τρία να αφήσουμε εδώ πέρα να σημειώσουμε. Το πρώτο πραγματάκι είναι ο χώρος και ο χρόνος. Η σχέση με τα παιδιά μας, όπως και οποιαδήποτε άλλη σχέση, χρειάζεται χώρο, χρειάζεται και χρόνο. Παλιότερα, οι πειρατές, όταν θέλαμε, εγώ σε ταινίες το έχω δει, δεν έχω μελετήσει να πω την αλήθεια, αλλά έβλεπα εκεί στις ταινίες ότι οι πειρατές πήγαιναν ένα πειρατικό καράβι και ήθελε ένα άλλο πειρατικό καράβι, ήταν μάχες εκεί να κάνουν, ή πήγαινε ένα πειρατικό καράβι να κλέψει ένα εμπορικό καράβι. Τι έκανε, το πλησίαζε, έριχνε γάντζους, το τραβούσανε κοντά, κολούσανε και όταν είχαν κολλήσει τα δυο καράβια, εκεί πέρα κάνανε το σάλτο, ρεσάλτο, κάπως το λένε αυτό, ρεσάλτο, και κάνανε ας πούμε το πιατσικολόγημα, θα λέγαμε. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με τους γιατρούς, όχι το πιατσικολόγημα, δεν εννοώ αυτό. Ένας γιατρός, ας πούμε, όταν θέλει να κάνει, να δει τον ασθενή του, να τον δει ολιστικά, πρέπει να τον βάλει κάτω, να τον σκαλίσει, να πάρει ιστορικό, να τον ρωτήσει, να δει την οικογένεια από εδώ, από εκεί, εξετάσεις. Πρέπει να του δώσει χώρο να βρεθούν δηλαδή, και να του δώσει χρόνο, να πληρώσει χρόνο για να μπορέσει να υπάρξει μια θεραπεία. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με τα παιδιά μας. Για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το στόμα μας και να πούμε κάτι καλό στα παιδιά αυτά, ή για να μην ανοίξουμε το στόμα μας και αρχίζουμε τις αηδίες, είναι καλό να δώσουμε χώρο και χρόνο στα παιδιά. Να τα πλευρίσουμε πρώτα, να έρθουμε κοντά. Έτσι έρχεται αυτό, έτσι αναπτύσσεται και καλλιεργείται, φυτρώνει, σε αυτό το χώμα φυτρώνει η διάκριση που λέγαμε πριν, αγαπητοί μου. Χρειάζεται χρόνος με το παιδί σε ένα ήσυχο μέρος, ο γονιός, για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό το κόντεμα, για να γίνει αυτή η σύνδεση και για να πάμε παρακάτω. Μα θα πει κάποιος, εγώ είμαι όλη μέρα μαζί με τα παιδιά μου. Ναι, μπορεί να είσαι όλη μέρα μαζί με τα παιδιά σου, αλλά την ώρα που είσαι με τα παιδιά σου, κλαίνεις, φουγκαρίζεις, συγυρίζεις, μιλάς στο τηλέφωνο, σηκώνεις, ανοίγεις λογαριασμούς, ξανά λογαριασμούς, μαλώνεις με το άλλο παιδί, μαλώνεις με το τρίτο παιδί, τρέχεις για τη δουλειά, χτυπάνε τηλέφωνα. Είσαι, αλλά δεν είσαι 100% εκεί. Μα εγώ δεν προλαβαίνω, θα πει κάποιος. Δεν προλαβαίνω. Εγώ συμφωνώ. Δεν προλαβαίνω. Και εγώ το λέω αυτό. Και εγώ το λέω αυτό συνέχεια πάρα πολλές φορές. Άμα χρειαστεί το παιδί σου να πάει σε παιδοψυχολόγο, θα βρεις χρόνο να το πας. Θα βρεις. Δεν θα βρεις. Θα βρεις. Θα το πάρεις. Θα πας εδώ σε κάτι, θα δεν ξέρω αν έχετε εδώ πέρα παιδοψυχολόγο, ή θα πας στην Κοζάνη. Θα οδηγήσεις 3 ώρες. Θα περιμένεις εκεί πέρα απ' έξω. Θα γυρίσεις τέτοιο. Θα σκάσεις και 50-70 ευρώ κτλ. Έτσι. Εκεί πώς θα βρεις χρόνο λοιπόν και δεν βρεις χρόνο μες στο σπίτι. Και εγώ δεν σου λέω μια ώρα, άσε μια, ούτε μισή ώρα, ούτε 20 λεπτά. Βρες 10 λεπτά, αλλά κάθε μέρα. 10 λεπτά κάθε μέρα. Κάθε μέρα εκεί με το παιδί. Αλλιώς θα το χάσεις. Μα θα πει κάποιος, εγώ έχω πολλά παιδιά, παπά Χρήστο. Μη δώσεις 10 λεπτά, δώσε 5. 3. Αυτά που σας λέω, δεν τα έχω κάνει. Προσπαθώ να τα κάνω. Ένα παράδειγμα, κάπου το αναφέραμε, δεν θυμάμαι σε μια ομιλία, θα το αναφέρω και σε εσάς. Ένα βράδυ κάθισα με το γιο μου, τρία παιδάκια, ας πούμε. Έχει δώσει ο Θεός με το μεγάλο. Λείπανε οι υπόλοιποι, ξέρω που είχαν πάρει. Λοιπόν, και ήταν εκείνη τη στιγμή που βάλω το γιο μου, ξαπλώνουμε εκεί πέρα μαζί, βγάλαμε και παραμύθι και αρχίσαμε και μιλούσαμε και κάναμε και ράναμε εκεί πέρα. Που το κάναμε πάρα πολλές φορές. Αλλά τώρα είμαστε μόνοι μας, προσέξτε. Εγώ δεν έχω συνειδητοποιήσει, ας πούμε, ότι. Δηλαδή, πρώτα, εγώ το βίωσα και σας το λέω. Έλειπε ο αδερφός του, έλειπε και η αδερφή του, έλειπε και η μαμά. Κοιμήθηκε στα 10 λεπτά, κοιμήθηκε. Ξυπνάει την άλλη μέρα το πρωί και μου λέει: ρε παπά, τι ωραία πέρασαν χθες. Κάναμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ξαπλώσαμε στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο κρεβάτι, στο ίδιο τέτοιο, αλλά ήμασταν μόνοι μας, αγαπητοί. Τι ωραία πέρασαν χθες. Αυτά. Ούτε εγώ είχα τα μάτια να το δω. Εγώ το έζησα, δηλαδή το παιδί μου έβαλε τα γυαλιά και είδα αυτό το πράγμα και αυτό έχουμε να συμμεταφέρω. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν μπορούμε 10, 5 λεπτά, αλλά 5 λεπτά με το κάθε παιδί χωριστά. Το δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι το να μάθουμε να ακούμε, να αφουγκραζόμαστε. Μου το λέγει η μάνα μου αυτό, δεν με αφουγκράζεσαι. Είχε δίκιο σε πολλά πράγματα. Έχει δίκιο σε πολλά πράγματα. Λοιπόν,
Όχι σε όλα. Λοιπόν, να δίνουμε όλοι συμβουλές και γι' αυτό δεν μπορούμε να συνοηθούμε μεταξύ μας. Ήτανε πώς μπαίνεις καμιά φορά, πώς μπαίνεις καμιά φορά, υπάρχει, δεν το θυμάμαι το ανέκδοτο, έχει ένα ανέκδοτο, τέλος πάντων, πώς μπαίνεις στην εκκλησία και μιλάνε όλοι μέσα, αυτό εδώ πέρα το πράγμα, αυτό το πράγμα γίνεται παντού, γίνεται στο σπίτι μας, αυτό το πράγμα γίνεται στο σχολείο μας, αυτό το πράγμα γίνεται στην αγορά, αυτό το πράγμα γίνεται στα δικαστήρια, αυτό το πράγμα γίνεται στο ζευγάρι. Δεν καθόμαστε να ακούσουμε τον άλλον, δεν καθόμαστε να αφουγκραστούμε τον άλλον και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι ανησυχίες του. Να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο ακριβώς μας λέει, τι είναι αυτό το οποίο τον καίει, τι είναι αυτό το οποίο τον πειράζει, τι είναι αυτό το οποίο, τι είναι αυτό το οποίο τον, τι είναι αυτό το οποίο τον, αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο που τον απασχολεί. Δεν του δίνουμε χρόνο. Λέει καμιά φορά, έλεγε ποιος το λέει, ένας πνευματικός μου το λέει. Λέει καμιά φορά, πού μου το είπανε, στο Άγιος, δεν θυμάμαι. Ήταν λέει, ήρθε ένας άνθρωπος. Άρχισε να μου λέει, εγώ λέει, πάγω σαν Λευτέρη, λέει. Καθόμουν, λέει, τον άκουα, δεν μίλησα, λέει τίποτα. Τελειώνει, πω ρε πάτερ, τι πνευματικός είσαι, τι καλός πνευματικός είσαι. Λέει, μου δεν είπα τίποτα. Το μόνο που έκανε ήταν να κάτσω να ακούσω. Σκεφτείτε πόση ανάγκη είχε αυτός ο άνθρωπος, πόση ανάγκη έχετε εσείς, πόση ανάγκη έχω εγώ, απλά να μας ακούσει ο άλλος, να μας ακούσει. Έχετε αντιληφθεί πολλές περιπτώσεις, όχι πάντα, αλλά πάμε στους ψυχολόγους. Εγώ. Δηλαδή, για να μας ακούσει κάποιος, δεν είναι ο μόνος λόγος, έτσι, προς Θεού. Αλλά λέει, υπάρχουν πράγματα που πραγματικά δεν θα χρειαζόταν να πάμε σε ψυχολόγο. Αν ακούγουμε λίγο τη γυναίκα μας, αν ακούγει και αυτή λίγο εμάς, αυτό λίγο πιο δύσκολο. Λοιπόν, ξέρω, θα τα πούμε σπίτι. Λοιπόν, καταλάβατε. Θα γλιτώναμε χρόνο, θα γλιτώναμε χρήμα και θα γλιτώναμε ψυχοπαθολογία. Αυτά ας τα κρατήσουμε αυτά στο μυαλό. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο πραγματάκι. Και έχουμε και ένα τρίτο πράγμα, το οποίο είναι το να μην εμπιστευόμαστε αποκλειστικά τον εαυτό μας. Δεν βλέπω. Να μην εμπιστευόμαστε αποκλειστικά τον εαυτό μας. Προσέξτε, πω, τι γίνεται εδώ πέρα. Όπως είπαμε, οι προσδοκίες είναι αποτέλεσμα καταστάσεων και συνθήκων που έχουν ως βάση τον εγωισμό. Ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο προβάλλονται, είτε είναι από ασφάλεια, είτε είναι λόγω μεγαλομανίας, είτε είναι η τάση για έλεγχο που είπαμε, η βάση είναι ο εγωισμός. Λοιπόν, το φάρμακο, το αντίδοτο στον εγωισμό, τι είναι? Είναι η κοινωνία. Ο εγωισμός είναι από τη μία, η κοινωνία είναι από την άλλη. Λοιπόν, είναι η συνύπαρξη. Είναι το χώρεμε, το να χωρέσουμε δύο ή τρεις περισσότεροι άνθρωποι μαζί. Ο Θεός τα έφτιαξε όλα εν σοφία. Και τι έβαλε? Έβαλε δύο γονείς συμπληρωματικούς απόλυτα μεταξύ τους, τόσο σε ψυχολογικό όσο και συναισθηματικό επίπεδο. Μπορείτε σε βασμιότητα και άλλους μεσογειάζεις εδώ πέρα κάποια στιγμή να σας τα εξηγήσει αυτά. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά, από εκεί πέρα μαθαίνουμε κι εμείς. Λοιπόν, γιατί τους έβαλε? Για να καλύπτει ο ένας τα νότα του άλλου. Να καλύπτει ο ένας τα νότα του άλλου. Να μπορεί ο ένας να συμμαζεύει τον άλλον. Να μπορεί ο ένας να συνετίζει τον άλλον. Να νουθετεί τον άλλον. Να επανακατευθύνει τον άλλον. Λοιπόν, θέλετε να προσέξετε τις προσδοκίες που έχετε απέναντι στα παιδιά σας. Θέλετε να μην τα πληγώσετε κτλ. Φροντίστε να συζητάτε με τον άντρα σας. Φροντίστε να συζητάτε με τη γυναίκα σας. Να συζητάτε πολύ μεταξύ σας. Να συζητάτε πριν πράξετε, πριν πάρετε αποφάσεις. Να συζητάτε όταν έχετε μπλοκάρει. Να συζητάτε είτε είστε γονείς, είτε είστε παππούδες, είτε είστε δάσκαλοι στο σχολείο. Συζητάτε μεταξύ σας. Κάνετε. Νομίζω. Συλλόγο, το λένε, πώς το λένε. Κάπως έτσι. Μιλήστε. Γι' αυτό είναι αυτό. Στην εκκλησία. Σύνοδος. Έχουμε περιπτώσεις. Πατέρες τα λένε. Έχουμε εκκλησία. Ο ένας παπάς βγαίνει από τη μία, ο ένας παπάς από την άλλη πόρτα. Για να μην γίνει τέτοιο. Δεν λέω ότι γίνεται εδώ πέρα σε εσάς αυτό, αλλά υπάρχουν αυτά. Συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν οι πατέρες. Και δεν μιλούνται. Και αυτό μετά, όταν οι γονείς είναι έτσι, πώς θα γίνει μετά στο τέτοιο? Ο παπάς βγαίνει από τη μία, ο παπάς από την άλλη. Μετά είναι φυσιολογικό να μένει ο άνθρωπος απροστάτευτος. Γεια σου. Ήκορ. Έλα, κάτσε. Λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό. Έλα. Πάσε να.
Αστιάστε λίγο. Έλα. Λοιπόν, θα έχουμε παρέα. Έλα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου, είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε αυτό εδώ πέρα το κλείσιμο. Είναι πολύ ωραία για να δείτε πώς η ψυχολογία σαν σπουδή, σαν μελέτη είναι κάτι το εξαιρετικό, αλλά βγαίνει από τα σπλάχνα της θεολογίας, αγαπητοί μου. Δείτε λίγο την ιστορία στα Σόδομα και στα Γόμορα και δείτε εκεί πέρα τι έγινε με τον Αβραάμ, τι έγινε με τον Αβραάμ. Πάει λέει ο Θεός λέει, και λέει στον Αβραάμ, Αβραάμ λέει, τώρα με συγχωρέσετε, δεν ξέρω καλή θεολογία εγώ, αλλά οι πατέρες, οι σεβασμένοι του εδώ πέρα θα σας τα εξηγήσουν καλύτερα μετά, ότι λάθος κάνω. Λέει, θα καταστρέψουν λέει, τα Σόδομα και τα Γόμορα, γιατί λέει, η ανομία έφτασε στο απόλυτο. Λέει, ο Αβραάμ, Θεέ μου λέει, μήπως να τα σώζαμε. Έχει κάποιος εκεί πέρα, λέει, δεν βρίσκω λέει δίκαιος. Αν είχε λέει 30 δίκαιος, λέει, πόλη, λέει, θα τα έκαιγες. Για 30 δίκαιος, λέει, στα χαρίζω, δεν τα καίω, λέει. Άμα είχε λέει 20 δίκαιους, λέει, μετράει και κάνει τα μαθηματικά, ήταν τέτοιος. Ο Αβραάμ ήταν έτσι, η διπλωμάτης. Λοιπόν, λέει και για 20 λέει θα χαρίσω την πόλη. Αν ήταν λέει, ξέρω εγώ, 10, ξέρω 15, και για 15, 10, 10. Μετά τράπηκε να ρωτήσει. Παρακάτω, λέει, κάπως έτσι νομίζω το λέει. Λέει, καλά, ούτε 10 λέει, ούτε 10 λέει, δίκαιους έχουν λέει πόλεις. Και γι' αυτό θα καταστραφούνε. Του λέει ο Θεός, και για 5 λέει, θα τα έσω τα Σόδομα και τα Γόμορα. Άκουσα μια ομιλία, νομίζω ήταν του Δημητρίου του Παναγόπουλου, ο οποίος λέει το εξής. Λένε μια πατρική παράδοση ότι και δύο δίκαιοι να υπήρχαν στα Σόδομα και τα Γόμορα, ο Θεός δεν λυπόταν την πόλη. Και δύο να υπήρχαν. Γιατί όπου δύο ή τρεις συνηθισμένοι στο αιμόνο όνομα, εκεί είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Αλλά υπήρχε μόνο ένας όλο. Υπήρχε μόνο ένας. Το ίδιο πράγμα, αυτό το λάθος το κάνουμε σε όλο μας το βίο. Αυτό το λάθος κάνουμε. Πηγαίνουμε μόνοι μας, με το μυαλό μας, με το ένα, με το άλλο, με το παράλληλο. Μόνοι μας. Όχι, μιλήστε με το σύζυγο, με τη σύζυγο, με τον παππού, με τη γιαγιά. Δεν υπάρχει, μπορεί να είναι μόνο η γονεϊκή οικογένεια. Εντάξει. Θα μιλήσει με την αδερφή σου, με τον παπά σου, μιλάμε κάποιον. Με όποιον θέλει. Λοιπόν. Μιλά με κάποιον. Εδώ πέρα. Λοιπόν. Αντίλειο στόμα. Θα πούμε μετά. Λοιπόν. Με κάποιον. Να υπάρξει αυτό το άνοιγμα. Και μέσα αυτό το άνοιγμα θα έρθει και η προστασία. Αυτό είναι το τρίτο σημείο λοιπόν το οποίο θέλω να κρατήσουμε. Τρία πραγματάκια λοιπόν για να προστατευτούμε. Χώρο, χρόνο. Πρώτον, δεύτερον, να ακούμε, θα θυμάστε και το παράδειγμα, την εξομολόγηση που, τίποτα, εδώ τον άλλο, ωραία μου το είπε. Και τρίτον, έχουμε ένα τον άλλο, γι' αυτό μας έχει πάρει ο Θεός μαζί, σε κοινωνίες, σε πρόσωπα, τόσο ώστε ο ένας τον άλλο να μπαίνουμε στη διαδικασία και να ξεμπλοκάριζόμαστε μεταξύ μας, αγαπητοί μου. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ. Να κάνουμε ένα επίλογο πάνω σε αυτά που είπαμε, ένα sum up πάνω σε αυτά τα οποία συζητήσαμε. Πρώτον, το πρώτο σημείο, απογοητεύεται αυτός που έχει προσδοκίες. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που κρατάμε για σήμερα. Προσδοκία τι είναι, είναι η έντονη ελπίδα. Αυτό, η ζέση που έχω να γίνει κάτι που το θέλω πολύ κτλ. Αυτό είναι καλό κάποιες φορές, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, αλλά συνήθως όταν έχει να κάνει με πρόσωπα, εκεί πέρα χαλάει η δουλειά. Χαλάει η δουλειά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πιέζω τον άλλον, τον μπουκώνω συνήθως έτσι. Και δεύτερον, γιατί εγώ περιμένω πράγματα οπότε είμαι σε μια συνεχή εσωτερική ταραχή. Δεύτερο σημείο. Εκβιάζουμε τα παιδιά μας, όλοι έχουν προσδοκίες. Και το κάνουμε αυτό είτε με άμεσο τρόπο είτε με έμεσο. Ας ψαχτούμε, ο καθένας ξέρει και θα βρει τι κάνει λάθος. Λοιπόν, τρίτο σημείο. Να ξέρουμε πότε θα μιλήσουμε και πώς θα μιλήσουμε. Τι προσέχουμε, τρία πράγματα. Ηλικία του παιδιού, περιβάλλον του παιδιού και το υπόβαθρό του, ας πούμε. Το τι υπόβαθρό έχει, από πού έρχεται. Λοιπόν, θα θυμόμαστε εδώ πέρα το ψάρεμα, παιδεία και προσδοκία. Εκπαίδευση και προσδοκία. Άλλο το ψάρι, προσδοκία, άλλο το ψάρεμα, εκπαίδευση. Λοιπόν, τέταρτον, οι προσδοκίες έχουν ρίζες πολλές. Ανασφάλεια, συμπλέγματα. Τι άλλο είπαμε εδώ πέρα, ψυχοπαθολογίες, υπερπροστασίες κτλ. Ναι, όλα όμως έχουν μια κοινή βάση στον εγωισμό. Είτε ένα μεγάλο εγωισμό, είτε ένα μικρό εγωισμάκι. Οπότε, φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο μας σημείο για σήμερα,
τρία πρακτικά πραγματάκια στη σχέση μας με τα παιδιά. Χώρο και χρόνο, ένα το κρατούμενο. Ακούμε, δύο το κρατούμενο. Και ζητάμε βοήθεια κάθε φορά που έχουμε ένα πρόβλημα ή κάποια ανάγκη για τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.